Με θαυμάσια χρώματα, σεβασμιότατε και αγαπητοί μου αδελφοί, ο Ιερός Ευαγγελιστής Λουκάς μας διασωγραφίζει μια ελεγιακή εικόνα που η Εκκλησία μας καταχωρεί στην τρίτη Κυριακή του Λουκά. Είναι ο θάνατος ενός παλικαριού που ήταν μοναχοπέδι μιας χείρας γυναίκας. Να πως μας εξιστορεί ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Και ιδού εξεκομίζεται ο τεθνικός Υιός μονογενής τη μητρή αυτού, και αυτή ειν χείρα. Βέβαια ο θάνατος είναι ένα συνηθέστατο και καθημερινό φαινόμενο που αποτελεί μια παραφωνία οπωσδήποτε μέσα στην δημιουργία. Και ασφαλώς όλοι θα πεθάνουμε. Έχει όμως μια ιδιάζουσα γεύση όταν ο θάνατος πέσει σαν κλήρος επάνω σε έναν νέον άνθρωπο. Και όχι μόνο αυτό, και όχι μόνον γι' αυτόν, αλλά όταν και η μάνα του τον έχει μοναχοπέδι και η ίδια επιπλέον είναι χείρα γυναίκα, τότε ο θάνατος είναι ξεχωριστά πικρός. Και αυτή την εικόνα μας παρουσιάζει ο Ιερός Ευαγγελιστής Λουκάς, όπου γίνεται η συνάντηση του θανάτου με τον Κύριον της ζωής, τον Ιησού Χριστόν. Και τότε ξεκινά μια καινούργια εικόνα, η Ανάσταση του Υιού της χείρας της Ναΐν. Τρία βασικά και τραγικά στοιχεία συνθέτουν την ολιπένθυμη εικόνα. Το μοναχοπέδι, ο θάνατος και η χειρία της μάνας. Ας μας επιτραπεί, σεβασμιότατε και αγαπητοί μου αδελφοί, να δούμε κάπως πιο κοντά το σχήμα της χειρίας, σαν ένα σχήμα τόσο συνηθισμένο και τόσο κοντινό μας, που ίσως εμείς ή κάποιος συγγενής μας μπορεί να αντιμετωπίσει. Η χειρία είναι ο ακούσιος χωρισμός στο γάμο από τον αγαπημένο σύντροφό σου. Και η χειρία είναι πικρή, είτε χάσεις τον άντρα σου είτε χάσεις την γυναίκα σου. Είναι σαν μια ορφανία που χάνεις το σκέπαστρο των συναισθημάτων σου. Ωστόσο είναι και μια πραγματικότης. Σε κάθε ζεύγος ανθρώπων ο ένας θα πεθάνει πρώτα, ο άλλος θα πεθάνει μετά, είτε στην νεανική ηλικία, είτε στην μέση, είτε στην γεροντική. Εκείνο που σήμερα θα βλέπαμε θα ήταν η χειρία της γυναικός. Ποια πρέπει να είναι η μετέπειτα συμπεριφορά της στη ζωή της. Πώς πρέπει να σταθεί σαν χείρα γυναίκα. Γιατί χείρα γυναίκα έχει ασχοληθεί η Αγία Γραφή, ειδικότερα η Καινή Διαθήκη, αλλά και η Πατερική Γραμματεία. Ο Απόστολος Παύλος γράφει αρκετά για τη χείρα γυναίκα. Αν μπορεί να έλθει σε δεύτερο γάμο, πώς πρέπει να μεγαλώσει τα παιδιά της, η σύγκρισή της με τις Παρθένους, με τα Σπαρθένους, και η θέση της μέσα στην Εκκλησία και την καθόλου κοινωνική ζωή. Γράφει ο Απόστολος Παύλος: «Λέγω δε της αγάμης και τες χείρες, καλόν αυτής εστίν, εάν μήνωσιν ως καγό. Λέγω εις τους αγάμους αρσενικού γένους.
και εις τις χείρες, καλόν είναι εις αυτούς να μείνουν όπως είμαι εγώ, δηλαδή εν παρθενία, εν αγαμία. Και προσθέτει ότι αν δεν μπορούν να εγκρατεύονται είτε οι άγαμοι είτε οι χείρες γυναίκες, και οι μεν δηλαδή και έδε, να έρχονται σε γάμου κοινωνία. Δεν τους εμποδίζει κανείς να παντρευτούν, γιατί είναι προτιμότερο, λέγει στη συνέχεια, να έρχονται στο γάμο παρά να βρίσκονται σε μια ακαταμάχητη επιθυμία, την οποία βεβαίως θέλουν αυτοί να καλλιεργούν. Γιατί όλοι μπορεί να μείνουν άγαμοι. Γι' αυτό είπα, βεβαίως αυτοί θέλουν να καλλιεργούν. Ωστόσο, δεν αποκλείεται ο δεύτερος γάμος. Αλλά προτιμότερον είναι να μείνει κανείς εις τον πρώτον γάμο. Στην ακολουθία του δευτέρου γάμου, στο ευχολόγιο, σημειώνονται τα εξής. Σε μία ευχή, ότι τον καύσωνα και το βάρος της ημέρας και τη σαρκός την πύρωσιν μη ισχύοντες βαστάζειν, ότι αυτοί τώρα που παντρεύονται, το βάρος, λέει, τον καύσωνα της ζωής και το βάρος της ημέρας και την πύρωση της σαρκός μη δυνάμενοι να βαστάξουν, εις γάμου δευτέραν κοινωνίαν συνέρχονται, καθώς ενομοθέτησας κλπ. Ότι σύ ο οικονόμος πάντων, σύ τα οικονομείς κύριε όλα, ώστε κανείς να μην πέσει στην αμαρτία, την παρακάτω, την πορνεία κλπ. Και σε μια άλλη ευχή, ένωσον τη προσαλλήλους αγάπη, ένωσε τους κύριε με την μεταξύ τους αγάπη, δώρισε αυτής του τελώνου την επιστροφήν. Ενώ στον πρώτο γάμο λέει, γέμισε τις αποθήκες τους με όλα τα αγαθά, ευλόγησε τους πλούσια, δώσε τους καρπών κοιλίας και καλλιτεχνίαν τέτοιων. Καλλιτεχνίαν. Εδώ λέει, δώρισε εις αυτούς την επιστροφήν του τελώνου, της πόρνης τα δάκρυα, του ληστού την εξομολόγηση, ή να διαμετανοίας εξ όλης καρδίας αυτών ενομονία και ειρήνη τα σεντολά σου εργαζόμενοι. Έρχονται σε δεύτερο γάμο να έχουν νεύμα μετανοίας και δακρύων. Ακόμη, σας τα διαβάζω από το ευχολόγιο, αυτή είναι η πράξη της Εκκλησίας, δεν λέγω τίποτε δικό μου. Ακόμη από τα κεφάλαια του Αγίου Νικηφόρου Κωνσταντινουπόλεως, του ομολογητού, διαβάζουμε. Ο δίγαμος ου στεφανούτε. Ξέρετε εκείνο τα στεφάνια που δίνουμε, ξέρετε τι είναι? Είναι το σύμβαλον της εγκρατείας και παρθενίας και της αγνότητος, ότι έως αυτήν τη στιγμή οι προσερχόμενοι εις γάμου κοινωνία ετήρησαν. Έμειναν αγνοί. Τώρα, αν έχουν αλωνίσει στα αμαρτία, αν καθιερώνεται εφ' εξής, καθιερώνονται οι προγαμιαίες σχέσεις, αντιλαμβάνεστε τι είναι τα στεφάνια αυτά. Παροδία. Τι κρίμα. Παροδία. Στεφανώνει λοιπόν η Εκκλησία εκείνους που επέτυχαν στον αγώνα ή στο σκάμα της ζωής την αγνότητα. Έτσι λοιπόν, δεν είναι, θα λέγαμε, ένα μέρος του μυστηρίου τα στεφάνια, αλλά είναι ένας έπαινος. Γι' αυτό λέει ο δίγαμος ου στεφανούτε, δεν επαινείται, αλλά και επιτιμάται. Μη μεταλαβήν των αχράντων μυστηρίων έτη δύο, ακόμη και δύο χρόνια να μην κοινωνήσουν εκείνοι που είναι δίγαμοι. Ενώ των πρώτων γάμων δίνονται να κοινωνούν ευθύς αμέσως. Ευθύς αμέσως.
δεν εμποδίζει η μίξη την λήψη των αχράντων μυστηρίων, παρά μόνον ότι δεν είναι εις το θέλημα του Θεού. Αυτό εμποδίζει. Ο δε τρίγαμος πέντε, αυτός που παντρεύεται για τρίτη φορά, 5 χρόνια δεν θα κοινωνήσει. Παρατηρούμε ότι εάν ο πρώτος γάμος είναι σχήμα μεταπτωτικών, μετά την πτώση ήρθεν εις γάμου κοινωνία η πρωτόπλαστη, βέβαια ο Θεός προεγνώριζε τι θα συνέβαινε, γι' αυτό είπε αυξάνεστε και πληθύνεστε και λοιπά, και έκανε άρεν και θύλη, άρσεν και θύλη. Γι' αυτό το λόγο είναι εκ των προτέρων αυτά δια το τι επρόκειτο να ακολουθήσει. Ωστόσο ο γάμος ευλογείται φαινόμενων μεταπτωτικών, αλλά ευλογείται. Όμως το όλον πνεύμα της ακολουθίας, όπως είδαμε, του δευτέρου γάμου δείχνει ότι πρόκειται για ευλογία κατά παραχώρηση, όπως και το κρέας παρεχωρήθη να τρώγεται, όχι από την αρχή που ευλόγησε ο Θεός τα πάντα επί της γης και είπε ότι τα πάντα μπορούν να τρώγουν από το φυτικό βασίλειο, αλλά ευλογεί ο Θεός το κρέας στη δεύτερη δημιουργία των ανθρώπων, στον Νόε, μετά το κατακλυσμό. Όπως λοιπόν εδώ έχουμε μία καταπαραχώρηση ευλογία, έτσι και ο δεύτερος γάμος είναι μία καταπαραχώρηση ευλογία, για να μην εκτραπεί ο άνθρωπος στην πορνεία, ο πάντα οικονομών Θεός. Όμως καλείται να ζήσει, όπως βλέπουμε, με τα πένθους ψυχής. Γιατί? Δια την υπάρχουσαν ακράτιαν. Ακόμη ο Απόστολος Παύλος στον Τίτο που γράφει, του λέει να προσέχει τα γνωρίσματα του υποψηφίου κληρικού. Του λέει εκεί, αυτός πρέπει να είναι μιας γυναίκος ανήρ, πρώτος γάμος, αλλά και παρακάτω θα του πει ενός ανδρός γίνει, πρώτος γάμος. Και αντίστοιχα, η πρεσβυτέρα ενός ανδρός γίνει, γι' αυτόν θέλετε, όταν αποθάνει, κοιμηθεί ο πρεσβύτερος, η πρεσβυτέρα δεν δύναται να ξαναπαντρευτεί. Είναι πασίγνωστο αυτό. Και λέγει ένας εκκλησιαστικός συγγραφεύς, γεγονία ενός ανδρού γίνει, αντί του μη δεύτερον αγαγωμένη, δηλαδή αυτό που θα πει ενός ανδρός γυναίκα, αντί να πει να μην έρθει εις δεύτερον γάμον, αλλά εκείνο μόνο προσκαρτερήσασα και σοφρόνος βιώσασα. Σε αυτόν τον πρώτο θα προσκαρτερήσει, σε αυτόν θα μείνει και θα βιώσει με σοφροσύνη. Αλλά γιατί έτσι παραγγελεί το Πνεύμα το Άγιον? Για να δοθεί, αγαπητοί μου, η ευκαιρία στη χείρα γυναίκα να ασχοληθεί με την προκοπή της πνευματικής της ζωής, όπως και η άγαμος, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Διατί γαρ δευτέρης γάμης ούχο μιλήσε προτρέπει, γι' αυτή λέει δεν προτρέπει να γίνει κοινωνία δεύτερου γάμου, ομιλήσε επαφή. Βουλόμενος απαντά, απασχολήστε λοιπόν αυτήν εν της πνευματικής και προς την αρετήν μετατάξαστε, για να τη βοηθήσει να ασχοληθεί εις το πνευματικό βίο, στα πνευματικά η χείρα γυναίκα, διότι μες στο γάμο υπάρχει περισπασμός. Το λέει ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος. Η έγαμος, λέει, μεριμνά πως αρέσει το ιδίο ανδρή. Η άγαμος μεριμνά πως αρέσει το Κυρίο. Υπάρχει περισπασμός. Να λοιπόν, δόθηκε η ευκαιρία. Ήλθε σε χειρία η γυναίκα να κοιτάξει τα πνευματικά, την πνευματική της ζωή, και όχι να ζητάει δεύτερον γάμον. Θα επαναλάβω, είναι ελεύθερη να το κάνει, αλλά ό,τι συνέβη με εκείνη την θαυμασία άναν που αναφέρει ο Λουκάς στο Ευαγγελιό του, όταν πήγαν
ο Ιωσήφ και η Θεοτόκος με τον Ήπιον Ιησούς 40 ημέρες μετά τη γέννηση, να προσφέρουν το βρέφος εις τον Θεόν. Και εκεί σημειώνει ο Λουκάς: και είναι Άννα προφήτης. Ήτανε μία γυναίκα, έξω βεβαίως από την θαυμασία προφητεία που είπε ο Σημεών ο Θεοδόχος, πλάι ήτανε μία γυναίκα, η Άννα, ή το προφήτης. Αυτή λέγει προβεβικία εν ημέρες πολλές. Είχε γεράσει, ήταν γριά. Ζήσασα έτη μετά ανδρός 7 από τις παρθενίες αυτής. Μόνο 7 χρόνια έμεινε έγγαμος. Μετά πέθανε ο σύζυγός της. Και αυτή χείρα ως ετών 84. Η οποία ου καφίστατο από του ιερού, δηλαδή από το ναό, δεν έφευγε από το ναό. Νηστείες και δεήσες οι λατρεύουσα νύχτα και ημέρα. Της δόθηκε όλη η άνεση και η ευκαιρία νύχτα μέρα να λατρεύει το Θεό. Βλέπουμε δηλαδή ότι με τη χειρία της η Άννα ισχολήθη με την πνευματική της ζωή και μάλιστα εδέχθη και το χάρισμα της προφητείας και λέγεται η προφήτης Άννα. Κάτι πολύ περισσότερο από την προφητεία. Είδε τον Μεσσία του κόσμου, όπως και ο Σημεών, και έλεγε, όπως μας σημειώνει ο Ευαγγελιστής Λούκας, σε όσους είχαν ορθή αντίληψη περί Μεσσίου, ότι ο Μεσσίας ήλθε. Και όχι μόνο ήλθε, αλλά και τον έδειχνε. Να, αυτό τον Ήπιον είναι. Αλήθεια ρωτώ, σε τι θα υστερούσε από τον Άγιο, το Μέγα Άγιο Ιωάννη Πρόδρομο? Και αυτή τη ώρα, σημειώνει ο Λουκάς, επιστάσα, στεκόνταν εκεί πλάι, ανθομολογήτω το Κυρίο και ελάλει περί αυτού, ότι περί του Ιησού, πάση της προσδεχομένης λύτρωσιν εν Ιερουσαλήμ. Εκείνοι που περίμεναν, όχι δυστυχώς όλοι, εκείνοι που περίμεναν σωστά τη λύτρωση του Ισραήλ, την πνευματική και όχι την εθνική, όπως οι άρχοντες και μέρος του λαού επίστευε. Έτσι, η σωστή χείρα που καλλιεργείται πνευματικά γίνεται άγγελος αγαθός. Μέσα στην Εκκλησία, αλλά και στην καθόλου κοινωνία, με τις προσφορές της και με τις διακονίες της. Και μάλιστα, αυτά τα κοινωνικά της προσόντα στέκονται κριτήριο αληθούς χειρίας στον Απόστολο Παύλο, που θα γράψει στον Τιμόθεο: χείρα ενός ανδρός γυνή, πρώτος γάμος, ενέργης καλής μαρτυρουμένη, να έχει την μαρτυρία ότι μετέρχεται καλά έργα, ή ετεκνοτρόφησεν, εάν μεγάλωσε εν Κυρίω τα παιδιά της, όχι να τα ταΐζε, ούτως ή άλλως τα παιδιά τα ταΐζουμε. Άμα δεν τα ταΐζουμε θα πεθάνουν, έτσι δεν είναι? Το τεκνοτροφό δεν θα πει ταΐζω τα παιδιά μου, θα πει τα μεγαλώνω εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Ή εξενοδόχησεν, εάν δέχθηκε και φιλοξένησε αγίους δηλαδή πιστούς, ή αγίων πόδας ένυψεν. Ξέρετε ότι όταν πήγαινε κάποιος σε ένα σπίτι, από τη φιλοξενία αυτό, του έπλαναν τα πόδια επειδή ήταν σκονισμένα από το δρόμο, δεν υπήρχε άσφαλτος ούτε καλά ασφαλισμένα παπούτσια. Μεταφορικός όμως, νύπτο πόδας Αγίων, οι Άγινοι Χριστιανοί, θα πει υπηρετώ. Υπηρετώ τους χριστιανούς μέσα στην Εκκλησία. Ή θρυβωμένης επίρκεσεν, ή παντί έργο αγαθό επικολούθησεν. Δηλαδή προσέτρεξε σε κάθε έργο αγαθό. Αυτά είναι τα κριτήρια για μια σωστή χείρα. Και εδώ θυμόμαστε, τι να κάνουμε, τη χείρα εκείνη στα Σάρεπτα της Ιδονίας, που εφιλοξένησε τον προφήτην Ηλία, αν και προχριστιανικά, αν και έξω από το λαό του Θεού η γυναίκα αυτή, είχε όμως αυτά τα προσόντα. Το μαρτυρί, η μαρτυρία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που είπε στη Ναζαρέτ, το είπε αυτό, ότι πολλές χείρες λέγει,
πολλέ χείρε ήσαν εν τες ημέρες Ηλίου εν το Ισραήλ. Μέσα στον Ισραήλ ήταν πολλές χείρες. Τον καιρό, στον 8ο αιώνα, τον καιρό του προφήτου Ηλίου, 9ο αιώνα. Και προς ουδεμίαν αυτόν επέμφθη Ηλίας, σε καμιά από αυτές δεν εστάλει ο Ηλίας από το Θεό. Ή μη εισάρεπτα της Σιδωνίας προς γυναίκα χείραν. Παρά σε μια χείρα γυναίκα που ήταν στα σάρεπτα. Θύμωσαν οι Εβραίοι, τον άρπαξαν τον Κύριο να πάνε να τον γκρεμίσουν, τον σκοτώσουν από μια πλαγιά του βουνού των στη Ναζαρέτ. Γιατί, σου λέει, επενείς τις χείρες των ειδωλολατρών. Ευρέθηκε μία γυναίκα στους ειδωλολάτρες που ξεπερνούσε κάθε χείρα με αυτά τα προσόντα μέσα στον Ισραήλ. Αλλά αγαπητοί μου, είναι και η χείρα η άτακτη. Γι' αυτό θα συστήσει στον Τιμόθεο ο Παύλος, νεοτέρας δε χείρας παρετού. Φεύγα μακριά από αυτές τις νεότερες χείρες. Αλλά γιατί? Διότι ενώ είχαν υποσχεθεί, σημειώνει ο Παύλος, να αφιερωθούν στον Χριστό, τώρα αθετούν την πρώτη τους υπόσχεση. Και όχι μόνον αυτό, αλλά ακολουθούν και άλλα κακά που πάλι περιγράφει ο Παύλος και λέγει: άμα δε, συγχρόνως δε, και αργέ μανθάνουσι, μένουν χωρίς να κάνουν δουλειά, περιερχόμενε τα οικίας γυρίζουν από γειτονιά σε γειτονιά και από σπίτι σε σπίτι, ου μόνον δε αργέ, αλλά και φλίαροι, κοτσομπόλησες, κοτσομπόλες, και περίεργοι, να μάθουν τα πάντα, η περιέργεια, λαλούσε τα μηδέοντα, και λένε κουβέντες άπρεπες. Τα μηδέοντα. Και το χειρότερο θα σημειώσει ο Απόστολος Παύλος. Ιδέ, μια τέτοια δηλαδή γυναίκα χείρα, σπαταλώσα ζώσα τέθνικεν. Προσέξτε, είναι πολύ χαρακτηριστικό το σπαταλώσα. Τι θα πει σπαταλώ? Ξοδεύω. Που δείχνει ότι αυτή η γυναίκα η χείρα αναζητούσα την κοσμικότητα και τις Σιδωνές μετά το γάμο της, και μάλιστα πολύ περισσότερο πριν παντρευτεί. Κυριολεκτικά η ιδία σπαταλά ξοδεύει και το σώμα της και την ψυχή της. Και λέει στη συνέχεια ο Απόστολος: και αυτή ζώσα τέθνηκε, ενώ ζει είναι ήδη νεκρή στην πραγματικότητα. Μια χείρα που δεν έφτασε σε ικανοποιητική πνευματικότητα παρουσιάζει ακόμη και μία περίεργη ψυχολογία. Να το πούμε και αυτό. Αισθανομένη μειονεκτικά έναντι των άλλων εγγάμων γυναικών που έχουν τον άνδρα τους, πέφτουν στο φθόνο, φθονούν. Ακόμη μια τέτοια γυναίκα έχει χείρα, έχει πικρία. Ακόμη είναι μεμψίμηρη. Βλασφημά την τύχη της και τη μοίρα της. Ακόμη μπορεί και να κακοποιήσει. Να μετέλθει τις κακοτεχνίες. Μάγια. Έτσι. Γιατί ο δικός σου ο άνδρας να ζει και ο δικός μου να έχει πεθάνει? Έχει δηλαδή την ίδια ψυχολογία με την ακούσια άγαμον γυναίκα. Αυτή που λέμε γεροντοκόρη. Θα πει γεροντοκόρη. Είναι εκείνη που έμεινε άγαμη παρά τη θέλησή της. Όχι η άγαμη με τη θέλησή της. Ποτέ δεν λέμε έναν μοναχόν και μοναχή γεροντοπαλίκαρο ή γεροντοκόρη. Τέτοιες γυναίκες είτε είναι άγαμες είτε είναι χείρες που δεν έχουν πνευματική καλλιέργεια, γίνονται ψυχολογικά δύσκολες και δύστροπες. Μιλήσαμε για τη χείρα γυναίκα. Επιτρέψατε μου. Όταν ο άνδρας είναι στην χειρία, επιτρέψατε ακόμη να πω, σε μια αναλογία, ό,τι είπαμε ανήκει και στον άνδρα. Σε μια αναλογία. Προπαντός, ποτέ να μην γίνει ο χείρος άνδρας έκδοτος ασωτείας.
να αρχίσει να γυρίζει από εδώ και από εκεί. Χρειάζεται γενναιότητα βέβαια. Χρειάζεται ηρωισμό ένας τέτοιος άνδρας και υπομονή, προκειμένου μάλιστα αν έχει παιδιά να τα επιμεληθεί. Θα επαναλάβω ότι στον χείρον άνδρα χρειάζεται όλος ιδιαιτέρως η σοφροσύνη. Αγαπητοί, οι χείρες πρέπει να γνωρίζουν, όπως λέγει ο Άγιος Ιγνάτιος, ο Άγιος Πολύκαρπος το λέγει στην επιστολή του προς Φιλιππισίους, ότι ίση θυσιαστήριον Θεού και ότι πάντα μομοσκοπείτε. Η χείρα λέει είναι θυσιαστήριον Θεού. Γιατί? Διότι όλο τον πόνο της, όλη την απομόνωσή της θα προσφέρει αυτά στο Χριστό. Συνεπώς η ιδία είναι ζών θυσιαστήριον. Και πρέπει να προσέχει, γιατί τα πάντα εκεί μομοσκοπούνται. Τι θα πει αυτό? Όπως δεν μπορώ να βάλω ένα μουχλιασμένο πρόσφορο, δεν μπορώ να βάλω για Θεία Κοινωνία να είμαι αναξυνισμένο κρασί, τι κάνω? Μομοσκοπώ τα δώρα. Δηλαδή προσκοπώ, εξετάζω, βλέπω, μην υπάρχει μόμος, κάτι το άσχημο. Μυρίζει το κρασί, ξύνησε, μούχλασε το πρόσφορο. Έτσι λέει και η χείρα γυναίκα. Σαν θυσιαστήριο, λέγει, του Θεού, μομοσκοπείτε. Μομοσκοπείτε, λέει, τα πάντα μομοσκοπούνται εκεί. Τι θα πει αυτό? Όλοι τη βλέπουν πώς κινείται και πώς ζει. Είδες η χείρα αυτή? Χαμογέλασε εκεί. Πήγε σε εκείνη τη διασκέδαση. Είδες, εκεί ήταν απρόσεκτη. Η κατά Χριστόν ευσεβής χείρα πρέπει να είναι, όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, πραία, ήσυχος, επιοικής, ακακός, αόργητος. Και συμπληρώνει, σεμνάς, σε πληθυντικό αριθμό τώρα, οι χείρες, ευλαβουμένας, εντρεπομένας, φοβουμένας. Και όλα αυτά γιατί, συνεχίζει ο Ιερός Χρυσόστομος, ίνατα του Κυρίου μεριμνώσιν, για να φροντίζουν ό,τι ανήκει στον Κύριον, ή να εξ ολοκλήρου τι του Θεού θεραπεία προσεδρεύωση. Να προσεδρεύουν πάντοτε σε ό,τι ανήκει στη θεραπεία του Θεού, στη λατρεία δηλαδή του Θεού. Αγαπητοί, η εν Χριστώ Ιησού χείρα γυναίκα είναι ένας θησαυρός, ένας στολίδι της Εκκλησίας, ένας έπαινος του Χριστού. Και τότε η ιδία θα βλέπει στον εαυτό της τη χάρη και τα θαύματα του Χριστού.